Δούχου που εκτόμησαν απαράδεκτα συνθήματα και εκτόξευσαν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο. Τις πιο σημαντικές στιγμές του αγώνα περιγράφει ο Μανώλης Μαυρομάτης, ενώ το ρεπορτάζ έκανε ο Χάρης Αλευρόπουλος. Εδώ μαζί με τον Λαγωνίδη. Βλέπουμε τον Λαγωνίδη στο ματοφύλακα εδώ, ενώ ο Πατήκας τώρα περνάει στην επίθεση. Πάντα ο Πατήκας με την μπάλα. Πατήκας εδώ. Πατήκας με τη μεγάλη περιοχή και είναι το κόρνερ που παραχωρεί ο Μίτογλου ηρωικά πέφτοντας μπροστά από τον Πατήκα και από τον Σαββίδη στην απέναντι πλευρά για τον Πεπέ. Η κεφαλιά και κόρνερ θαυμάσια από τον Γκισιούδη. Φάουλ με τον Σαββέσκι. Για τον Σαββίδη κεφαλιά και μπάλα out. 28 λεπτό, Μαγντή για τον Τουρσουνίδη, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ 0-0, Μαγντή τώρα εδώ, Μαγντή, παράλληλη σέντρα και out, η μπάλα απευθείας ενός Καρτάδος βρέθηκε πολύ κοντά στην τροχιά της μπάλας. Επιμένουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πάντα με τον Ιμπραήμ. Ιμπραήμ εδώ καθυστερεί, Ιμπραήμ θα ξεφύγει, θα μας από τα αριστερά, πάντα ο Ιμπραήμ μπροστά από τον Πεπέ, Γεωργιάδης και κόρνερ. Μπορμπόκης μαζί με τον Πεπέ, πάντα ο Μπερμπέκης. Μπορμπόκης για τον Τουρσουνίδη. Μαγντή σε καλή θέση. Μαγντή θα κάνει το σούτ για να μπλοκάρει ο Μίνου. Κόρνερ που χτύπησε πλασταριστά ο Σαβέσκι για τον Βασιλόπουλο. Και πάλι για τον Σαβέσκι. Σαβέσκι δυναμικά για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης και out. Τριάντα δευτερόλεπτα περίπου για να λήξει το πρώτο ημίχρονο και να η ποινή για την καθυστέρηση του Γκισιούδη. Ο κύριος Γιαννόπουλος θα δώσει έμεσο φάουλ σε βάρος του ΠΑΟΚ. Για τον Μπατίστα το σούτ επάνω στον Ιμπραήμ και κόρνερ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-0, Σαβέσκι για τον Πεπέ. Πεπέ η κεφαλιά Γεωργιάδης και πάνω στη γραμμή απομάκρυναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ιμπραήμ για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης και Μαγντή, κλέβει εκεί ο Αλεξούλης. Αλεξούλης για τον Σκαρτάδο. Σκαρτάδο σε καλή θέση δεξιότητα για τον Τουρσουνίδη. Τουρσουνίδη σε καλή θέση, offside. Offside ο Τουρσουνίδης, έχει σημειωθεί προηγουμένως. Offside ο Τουρσουνίδης. Βασιλόπουλος για τον Μπατίστα. Πιο πίσω ακόμα είναι από τον Σταματή και goal. Και offside σημειώνεται όμως, ακυρώνεται από τον Σταματή. Offside και ακύρωση του goal ή foul, θα δούμε τώρα. Η σέντρα από τον Βασιλόπουλο είναι φάουλ του Μπατίστα. Φάουλ του Μπατίστα. Και έχουμε ακύρωση του γκολ. Μαγντή. Μαγντή σε καλή θέση μπροστά για τον Τουρσουνίδη. Δεν είναι offside ο Τουρσουνίδης. Καθυστερεί ο Τουρσουνίδης, θα κάνει το σούτι κόντρα και είναι κόρνερ. Χτυπήθηκε το κόρνερ. Μαγντή. Μαγντή τώρα εδώ για τον ΠΑΟΚ. Πάντα ο Μαγντή. Μαγντή προσπαθεί να δώσει μια μεγάλη περιοχή για τον Αλεξούλη. Σε καλή θέση ο Αλεξούλης και κόρνερ από τον Βασιλόπουλο. Μαγντή εδώ. Φαλσαριστά η μπάλα για τον Αμίνου. Δοκάρι. Και πολύ κοντά ο Ιμπραήμ out. Την ΑΕΚ τον Σαβέσκι τώρα. Σαβέσκι για τον Σαββίδη, κεφαλιά του Σαββίδη. Από πολύ κοντά ο Πατήκας, μπερδεύονται οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πατήκας και ο Σταματής. Και η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Γκισιούδη. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-0. Σαββίδης. Από τον Πατήκα η μπάλα θα περάσει πάνω. Καραγιάννης, λάθος μεταβίβαση. Κατάλαβε ο Αλεξούλης και ο Τουρσουνίδης από τα δεξιά. Τελικά ήταν το Τουρσουνίδης και το φάουλ που γίνεται στον Μαγντή από τον Καραγιάννη. Και κίτρινη κάρτα στον Καραγιάννη για το φάουλ στο Μαγντή. Κόκκινη κάρτα ο Αναστασιάδης του ΠΑΟΚ με το νούμερο 13 θα μπει αντί του Μαγντή. Μπατίστα. Ιμπραήμ. Ανάμεσα από δύο παίκτες της ΑΕΚ ο Ιμπραήμ θα κερδίσει την μπάλα. Για τον Μπορμπόκη. Μπορμπόκη σε καλή θέση. Μπορμπόκη τώρα πλασταριστά επάνω στον Γεωργιάδη μπάλα. Κύριε Τερζανίδη, γνώμη σας για το παιχνίδι. Έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Συγχαρητήρια και στους 22 παίκτες. Και ακόμη περισσότερο συγχαρητήρια στην τριπλέτα της διαιτησίας. Σήμερα πράγματι οι διαιτητές ήταν άψογοι. Πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Για μας μετράει για την έξοδό μας στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ περιμένει ο αθλητικός δικαστής κύριος Κωστάκος, ο αναπληρωτής αθλητικός δικαστής κύριος Κωστάκος, να δείξει την ίδια ευαισθησία που δείχνει στην παραμικρή έκφραση γνώμης από τον ΠΑΟΚ για το απαράδεκτο και αντιεθνικό σύνθημα Βούλγαρη που ακούστηκε πάλι σήμερα. Και που θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν εκφράζει βέβαια την επίσημη ΑΕΚ. Το σύνθημα ακούστηκε από μια, το ακούσατε όλοι, από μια ομάδα, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν καν ούτε έναν βαρύτατα τραυματισμένο ποδοσφαιριστή μας, αναγκαζόμενοι να το μεταφέρουμε σε άλλο σημείο του γηπέδου για να την παράσχουμε τις πρώτες βοήθειες. Πιστεύω ότι θα δείξει την ευαισθησία αυτή ο αναπληρωτής αθλητικός δικαστής για να αποδείξει ότι λειτουργούν όλα.